Να λοιπόν, Χρήστο, το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξής μας θα αφορά λίγο Παζιάννα. Είσαι ένα από τα πολλά Γιαννιωτόπουλα που έφυγαν από τα Γιάννα και αναζήτησαν αλλού την ποδοσφαιρική τους τύχη. Και μάλιστα η πορεία δείχνει ότι ίσως έκανες και την καλύτερη επιλογή το να φύγεις από τα Γιάννα. Θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν προσωπική σου επιλογή να φύγεις από τα Γιάννα και να ακολουθήσεις κάποια άλλη καριέρα σε κάποια άλλη ομάδα, ή δεν σου έγινε καθόλου πρόταση από την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα για να αγωνιστείς στον ΠΑΣ? Όταν έφυγα για να πάω στον Ολυμπιακό της Ερασιτέχνης, τότε αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν με τον κύριο Κορλέμπα, για όλα αυτά τότε πρέπει να ήταν. Ναι, θέλουμε τα παιδιά, δεν θέλουμε, τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε, δεν θυμάμαι το ακριβώς, αλλά είχε έρθει πρόταση από τον Ολυμπιακό και φύγαμε. Γιατί δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν είχε γίνει κάτι. Υπήρχε κάποια στιγμή πάλι μετά την Τρίπολη, αλλά είχα συμφωνήσει, είχα δώσει το λόγο μου στην Ξάνθη. Ναι. Και δεν προχώρησε κάτι. Πιστεύω κάτι έτσι πάντα υπήρχε, αλλά πιστεύω σε λάθος timing, να το πω. Θα ήθελες να αγωνιστείς με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννα? Αν θα ήθελα. Ναι. Ξέρουμε πώς τα φέρνει η ζωή. Γιατί να μην αγωνιστείς στην ομάδα της πόλης σου? Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πάνω από συμβόλαιο, είμαι πολύ καλά, είμαι αρχηγός, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Ο ΠΑΣ Γιάννα στην Ξάνθη έζησε ίσως την καλύτερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του με την νίκη που τον οδήγησε στην έξοδο του στην Ευρώπη. Εσύ σαν Γιαννιωτόπουλο, πώς έζησες όλο αυτό το κομμάτι στην Ξάνθη, σαν αντίπαλος του ΠΑΣ, αλλά μέσα σου σαν Γιαννιώτης? Ναι, είχε κόσμο. Αν το πέταλο ήταν γεμάτο και στην πόλη μέσα είχε πολλούς Γιαννιώτες. Η ομάδα μου έπαιζε. Εγώ δεν έπαιζα σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ο ΠΑΣ έχει και κόσμο. Ήταν ωραίο όλο αυτό. Αλλά από τη δικιά μου πλευρά, η ομάδα μου έχασε, δεν ήταν ωραίο. Αλλά όλο το άλλο, από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννα, τη χαρά που είχαν και είχαν αυτή την ιστορική στιγμή, φαινόταν και ήταν μεγάλη για τα παιδιά. Και η επιτυχία τους ήταν μεγάλη. Ένα σχόλιο θέλω για τη φετινή πορεία του ΠΑΣ Γιάννα. Η ομάδα δεν κατάφερε να παραμείνει στην Super League. Πώς είδες εσύ την όλη πορεία του ΠΑΣ Γιάννα, βέβαια από άλλη ομάδα και από άλλο μετερίζεσαι, και να θεωρείς ότι δικαίως, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, ο ΠΑΣ υποβιβάστηκε? Δικαίως δεν μπορώ να το πω. Δεν γνωρίζω τι γινόταν στα πολιτεία, δεν ξέρω. Αγωνιστικά να το δούμε πάντα, όχι μέσω ποδητηρίων. Αγωνιστικά έβλεπα τον ΠΑΣ Γιάννα ότι στην αρχή κάτι δεν πάει καλά, έτσι προσπαθούσε. Είχε τα παιδιά, έμπαινε τόσα χρόνια, παίζαμε αντίπαλοι, λέγαμε τι γίνεται. Εκεί λέγαμε θα βρει τον δρόμο του, δεν θα βρει τον δρόμο του. Τελικά κάπου χάθηκε αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γινόταν μέσα. Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτό που γινόταν στην ομάδα φέτος. Ωραία, Νίκο. Μέχρι πρώτη ως αρχηγό του ΠΑΣ Γιάννα, τον Αλέξη του Μιχαήλ, όπως είπες και προηγουμένως, έχετε ζήσει μια ευχάριστη στιγμή, κατακτήσετε ένα κύπελο ΕΦΣ. Γενικά, ποια ήταν Μικτών ομάδων, ναι. Ποια ήταν η σχέση με τους Γιαννιώτες παίχτες, ποια είναι μάλλον η σχέση με τους Γιαννιώτες παίχτες του ΠΑΣ Γιάννα, και αν θεωρείς ότι θα στοιχήσει την ομάδα, το γεγονός ότι έφυγαν παιδιά Γιαννιωτόπουλα, σημαίες ας πούμε της ομάδας, έχουν φύγει πρόσφατα πριν χρόνια ο Λάσος και τώρα πια και η Μιχαήλ και ο Γιάκος. Πιστεύω ότι δεν ξέρω τι έγινε τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι καλό να παίζουν Γιαννιώτες
Γεννιώτες σε κάθε ομάδα, σε κάθε χώρο. Εγώ με τον Αλέξη που είμαστε από μικρά παιδιά μαζί και με όλα τα παιδιά είχαμε άριστες σχέσεις και έχουμε άριστες σχέσεις. Τώρα με την ομάδα όσον αφορά για τους αν θα πρέπει να έχει Γεννιώτες, θα πρέπει, αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Ωραία, λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Από την νέα χρονιά μπαίνει στη ζωή μας το ΒΑΡ. Βοηθάει τους διαιτητές, θα βοηθήσει και τους, λένε, θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές να μην υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις. Εσύ πιστεύεις ότι θα βοηθήσει το ΒΑΡ όσον αφορά την, να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες από τις ομάδες και από τον κόσμο? Ναι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Και είναι κάτι που το βλέπουμε και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και θα πάει και ένα βήμα το ποδόσφαιρο πιο μπροστά. Φράδει. Μακάρι κιόλας. Να γίνει αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο, να του ευχηθούμε καλή συνέχεια όσον αφορά τις διακοπές του στα Γιάννα, γιατί τώρα έχουν μαζευτεί και ημερομηνίες. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ξάνθη και ό,τι καλύτερο να έχει την υγεία του και καλή πορεία με την Ξάνθη στο καινούργια χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε.